Το Αρχείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, λίγο πιο πάνω από το Ακρέφνιο, εδώ στην υπέροχη Βιωτία, πάνω από την παλαιά θάλασσα της Κοπαΐδας, στο χωριό που σήμερα λέγεται Νέο Κόκκινο ή Άγιος Γιάννης. Περίπου 500 μέτρα πεζοπορία από το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου, βρίσκεται κανείς και αφού περάσει ένα υπέροχο δάσος, στην κυριολεξία δάσος πλέον, με καναπίτσες, έτσι λένε εδώ τις λιγαριές, με βάτα και βατσινιές και υπέροχες σικές και αγριοσικές, βρίσκεται στην υπέροχη, τεράστια, μεγάλη καταβόθρα, τη μεγαλύτερη καταβόθρα της Κοπαΐδος και γι' αυτό λεγόμενη η καταβόθρα του Ηρακλέους. Είναι ένα άνοιγμα αυτό που βλέπετε περίπου στα 25 μέτρα, γνωστό από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπου ο Άγγλος συνταγματάρχης ο Λικ το αναφέρει, από το οποίο έφευγε ένας ποταμός, αναφέρει, 9,5 μέτρα πλάτους. Είμαστε εδώ γιατί αυτό το υπέροχο σπήλαιο εκμεταλλεύτηκαν οι μηνύες, οι ικανότεροι τεχνίτες της αρχαιότητας, έκαναν καταβόθρες και υπάρχουν και μηνιακά κτίσματα εδώ πέρα μέσα για να τα δούμε και να μιλήσουμε γι' αυτά. Να είμαστε λοιπόν μέσα στην καταβόθρα του Ηρακλέους, εδώ στο Νέο Κόκκινο, στην υπέροχη ιστορική και σπουδαία περιοχή της Αρχαίας Ακρεφίας, με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μαυροδήμο, που έχουμε κάνει πολλά για το Ακρέφνιο, έχουμε πει πολλά για αυτή την περιοχή και προσπαθούμε να την αναδείξουμε, να δείτε πόσο εύκολα σε μία ώρα μόνο από την Αθήνα μπορείτε να δείτε και να βρείτε πολλά πράγματα τουριστικού ενδιαφέροντος, ιστορικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, φυσιολατρικού ενδιαφέροντος. Και μακάρι κάποτε όλα αυτά να βγουν προς τα έξω, να έρχεται ο κόσμος, γιατί είναι πολύ εύκολη η δρόμη, μια ωρίτσα από την Αθήνα, έτσι. Έχετε, αυτό είναι βέβαια και ευχή και κατάρα, γιατί και άλλα μέρη, η Σαλαμίνα, ας πούμε, είναι μια ώρα από την Αθήνα, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημα αξιοποιημένη. Πάντως βρισκόμαστε εδώ πέρα, στη μεγαλύτερη καταβόθρα της αρχαίας Κοπαΐδος. Ακριβώς. Εδώ είναι η καταβόθρα του Ηρακλείου, όπως είπατε πριν. Κοντά θεωρώ, από τον Αγιάννη είναι 500 μέτρα που είπατε. Χαλαρή πεζοπορία. Χαλαρή πεζοπορία. Και ασφαλής να πω, δεν έχει γκρεμούς δεξιά και αριστερά. Ναι. Είναι πολύ καλή, βαθύτερος ο χώρος. Εντάξει, τώρα έχει πιο πολλά χορτάρια και δασική. Δασικό. Είμαστε και άνοιξη βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν, πιο παλιά που η Λάρκο ήταν, δούλευε η Λάρκο. Καθάριζε τα χορτάρια και ήταν πιο καλά. Τώρα, πλέον που έχει σταματήσει να δουλεύει, έχει γίνει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, αλλά εντάξει, προσπαθούμε εμείς με τους συλλόγους να την κρατάμε όσο μπορούμε καθαρή για να έρχεται κάποιος επισκέπτης να την δουλεύει. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το φυσικό σπήλαιο, δεν είναι μόνο ο φυσικός χώρος αυτός που έρχεσαι εδώ για να θαυμάσεις, που τον αντιλαμβάνεσαι 100 μέτρα πριν φτάσει εδώ πέρα, σου έρχεται ο κρύος αέρας, σου έρχεται το φυσικό air-condition. Είναι και τα κτίσματα που υπάρχουν εδώ από την εποχή των μηνιών, οι οποίοι αποστάγησαν την Κοπαΐδα, έτσι. Να, να. Όντως, υπάρχουν μέσα τα τείχη που βρίσκονται από την εποχή της Μάνα. Δηλαδή, τι κάνανε για να καταλάβει ο κόσμος εδώ πέρα ακριβώς, πώς γινότανε? Έρχονταν το νερό από την Κοπαΐδα, ήταν αυτή η καταβόθρα που λεγόταν η μεγάλη καταβόθρα. Λοιπόν, έπαιρνε το νερό εδώ και έβγαινε ή στο Στροπονέρι ή στη Λάρινα το νερό. Όταν έγινε η μάχη μεταξύ της Θήβας και του Ορχομενού, ο Ηρακλής ήρθε και έκλεισε την καταβόθρα και γέμισε η Κοπαΐδα πάλι νερό. Άρα ο Ορχομενός τελείωσε. Η αιώνια πάλι αυτή κρατάει ακόμα αντίπαλο του Ορχομενού Θήβας. Χαριτολογώντας το λέω. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ακόμα είναι φραγμένοι πίσω. Δηλαδή, να, φαίνεται η επέμβαση ότι κάποια στιγμή έχει γίνει μια κατολίσθηση, μια επέμβαση, κάτι έγινε, ένα σεισμός, κάτι έγινε εδώ.
και έκλεισε και αυτό το μεθερμήνευσαν οι αρχαίοι ως ότι ήρθε ο Ηρακλής και, και το έκλεισε. Και φαίνεται επίσης ότι, ότι είναι κλειστό. Ναι. Τα κτίσματα αυτά έχουν χρονολογηθεί πόσο παλιά είναι των Μηνιών? Από ό,τι ξέρω την εποχή τους πρέπει να είναι 1500 π.Χ. Τουλάχιστον. Δηλαδή 3.500 χρόνια πριν από σήμερα και βάλε. Ναι, ναι. Έτσι. Έχουν γίνει αρχαιολογικές έρευνες? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Mm. Ναι. Γιατί οι φωτογραφίες ας πούμε, που βλέπουμε από τον Μίλλερ το 1800 τόσο, δεν είναι ίδια. Είναι ίδια, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Δεν βλέπουμε ίδια. Και το περιγράφει ότι ο Λίκ ότι ήταν 9,5 μέτρα το νερό, το, σαν ποτάμι εδώ πέρα, 9,5 μέτρο. Και είχε και μάλιστα και καταράκτες εδώ πέρα που ήταν το προτείνει στους περιηγητές να σταματήσουν να λουστούν ή να δροσιστούν, έτσι. Ναι, ναι. Και 1,5 μέτρο βάθος. Και 1,5 μέτρο βάθος. Και ερχόντουσαν από ό,τι γράφει οι κάτοικοι από το κάστρο, τις παλιές κόπες, και πιάναμε τα περίφημα χέλια. Τα χέλια της Κοπαίδας. Χέλια της Κοπαίδας. Που ήταν τα μεγαλύτερα στην αρχαία Ελλάδα. Τα πιο νόστιμα. Και τα πιο νόστιμα. Έτσι, τα χέλια της Κοπαίδας. Και προφανώς θα είχαν κλείσει ένα μέρος, θα τα είχαν εγκλωβίσει εδώ τα χέλια, θα εγκλωβίζονταν εδώ πέρα τα χέλια και θα τα ψάρευαν με κάποιο, με αυτόν τον τρόπο. Και ήταν ένας βασικός κέρδος προσπορισμού του εισοδήματος των εντοπίων, αλλά και μέχρι πρόσφατα, έτσι, μέχρι το 19ο αιώνα γινόταν αυτό. Γινόταν αυτό. Έφερνε χρήμα δηλαδή η θάλασσα της Κοπαίδος στους ντόπιους. Γιάννη μου, πρέπει να μπουν πινακίδες. Δεν ξέρω ποιανού αρμοδιότητα είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το έδινε αυτό. Του Δήμου, της κοινότητας, των εντοπίων, των ευαίσθητων, των δεν ξέρω ποιων ανθρώπων. Δηλαδή, εντάξει, ούτως ή άλλως στην ευαισθησία των πολιτών επαφείται το Σύνταγμα της πατρίδας μας, αλλά πρέπει να μπουν πινακίδες. Δηλαδή δεν το βρίσκει κανείς, δεν το βλέπει κανείς. Δεν υπάρχει μια πινακίδα. Για να έρθει εδώ μπορεί να κάνει και πικνίκ. Είναι δροσιά και μέσα στο κατακαλό καιρό. Μπορεί να ευχαριστηθεί, να μείνει, να προσιστεί, να έρθει σε επαφή με τη φύση. Γιατί εκτός από τα δέντρα έχουμε και σπουδαία πανίδα εδώ πέρα. Έτσι, είδαμε αγριοπερίστερα. Πάρα πολλά. Συνέχεια πάρα πολλά πουλιά. Μιλάμε εμείς οι φλίαροι και τα μας συνοδεύουν τα πουλιά εκεί πέρα. Βλέπεις τι ωραία βουνά. Τι ωραίος ήχος. Δηλαδή, αν αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος, θα είναι ένα πάρκο αναψυχής πολύ σημαντικό. Όμως, πολύ κοντά από εδώ, αυτό το σπήλαιο θα ήταν δίδυμο. Αυτή η κατάσταση θα ήταν δίδυμη με ένα άλλο σπήλαιο που βρίσκεται λίγο πιο κάτω. Έτσι, το οποίο δεν μπορούμε να πάμε. Όχι. Αυτό είναι το σπήλαιο της Μπίνιας. Έτσι λεγόταν. Αυτό είναι το βασικότερο μετά από αυτό εδώ πέρα, τη μεγάλη καταπόθρα. Ήταν και αυτό. Τώρα πλέον μπροστά είναι τα μεταλλεία της Λάρκο. Έχει ένα σκαφί ο χώρος. Δεν νομίζω να μπορούμε να πάμε. Όταν λες έχει ένα σκαφί, δεν πάμε στην αρχαιολογική. Όχι, ένα σκαφί. Έχει σκαφί. Έχει σκαφί ο χώρος από τη Λάρκο. Έχει από τη Λάρκο. Και έχει κατασκαφεί. Και δεν μπορείς πλέον να, νομίζω να μπεις μέσα να φτάσεις εκεί κοντά πλέον. Τι είχε εκεί? Εκεί έχει την ίδια, το ίδιο σπήλαιο, πιο μικρό βέβαια σε μέγεθος, που αυτή η καταπόθρα έβγαινε στη Λάρκο. Εκεί έβγαινε. Και υπήρχε κάτι ιδιαίτερο, έτσι, με πηγάδια. Που άλλες φορές κατεβαίνανε και τα καθαρίζανε όταν γέννησε. Από την παχιά ύλη, ναι. Ναι, από λάσπες, από χορτάρια, από ξύλα που έβγαινε το νερό και πήγαινε στο πονέρι. Και μέχρι τώρα εμείς προσωπικά έχουμε βρει 2-3. Τα άλλα τα έχουν κλείσει οι βοσκοί, οι αγρότες, δεν ξέρω ποιοι, για να μην πέσει κάτι μέσα. Ναι, και βέβαια το μονοπάτι δεν πάει εκεί πέρα πια. Όχι, δεν πάει εκεί. Πάει, το χάσαμε αυτό το σπίτι. Το χάσαμε. Ό,τι έχουμε από φωτογραφίες μόνο. Το μόνο δώρο που βρήκα από χθες, φωτογραφίες παλιές που λέει. Thank you.
όταν έσκαβε η Λάρκα, μου είπες ότι φρόντιζε εδώ πέρα το δρόμο. Δηλαδή, τη μία λέμε ότι φρόντιζε ένα μονοπάτι και τα βάτα και από την άλλη κατέστρεφε ένα σπήλαιο όμως, έτσι. Βέβαια, όταν λέμε ότι έσκαβε η Λάρκα, από τη μία λέμε ότι όταν δούλευε καθάριζε αυτό το μονοπάτι για να μπορεί να έρχεται κανείς εδώ πέρα και από την άλλη κατέστρεφε ένα σπήλαιο λίγο παρακάτω που είχε πηγάδια και τέτοια πράγματα. Mm. Δηλαδή, να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλι, έτσι. Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει από πάνω μια σπίδα, μια ομπρέλα μιας αρχαιολογικής, ενός υπουργείου, κάποιου φορέα δηλαδή. Ναι, τώρα δεν ξέρω από πού έπρεπε να πάρει άδεια ή αν του δίναν άδεια να κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Πάντως το βουνό φαίνεται ότι είναι, πώς το λένε, εξεφλουδισμένο όλο. Εντάξει, είναι σαν να το έχει καρατομήσει κάποιος. Η Λάρκο έχει βοηθήσει σε όποια πράγματα στην αρχαιολογικά κομμάτια. Έχει βοηθήσει όπως και στο σπίτι του Σαρακινού τα σκαλοπάτια και το σαν πόσο και έχουν γίνει. Και όπως γράφει εκεί η ταμπέλα, ας πούμε. Νομίζω ότι η Λάρκο προσωπικά νομίζω ότι βοηθούσε σε αυτά τα θέματα, αρκεί να το ζητούσες. Εμείς όσες φορές το ζητήσαμε, μας βοήθησε. Αλλά αυτό φαντάζομαι πρέπει να είναι και μέσα στη σύμβασή της για να πάρει τους χώρους αυτούς και να κάνει βέβαια και αποκατάσταση του τοπίου. Δεν μπορεί να τελειώνει οι εργασίες και να φεύγει και το τοπίο να είναι έτσι πέρα σαν γρανίου τόπος. Έτσι φαντάζομαι εγώ. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σύμβαση που να λέει ότι φεύγεις και τα παρατάς έτσι όλα τα πράγματα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο σπηλαιοσύστημα. Με αρχαιολογικά μνημεία μέσα, κτίσματα των Μηνιών, με την καταβόθρα από πέρα. Βέβαια, για αυτό που λέμε σεισμό εκεί πέρα ή κατολίσθηση ή οτιδήποτε, υπάρχει ο τοπικός μύθος εδώ του Πτώου. Είμαστε στο όρος του Πτώου, που έπεσε ο Απόλλωνας εδώ πέρα με το άρμα του και έκανε... Τι ωραίο! Και έκανε την πτώση του αυτήν. Οπότε αυτό μοιάζει να είναι μια πτώση μετεωρίτη, μια πτώση ενός κομήτη ή οτιδήποτε, που αυτό να δημιούργησε αυτά τα προβλήματα εδώ πέρα με αυτές τις κατολιστήσεις και να το είπανε οι ντόπιοι, πτώση του άρματος του Απόλλωνος ή ξέρω εγώ, ο Ηρακλής ήρθε και πάτησε εδώ πέρα. Οπότε αυτό χρονολογείται. Αυτό χρονολογείται, διότι ο μετεωρίτης που πέσε στο Βόρειο Βοϊκό και είναι στο βάθος της θάλασσας και δημιούργησε αυτή ένα μεγάλο κρατήρα και όλη αυτή την αταραχή που στην ουσία σχεδόν ξεχώρισε έβοια με βιωτεία, είναι πριν από 15-20.000 χρόνια με τις μελέτες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλω να πω ότι τέτοια φαινόμενα χρονολογούνται πια με την γεωαρχαιολογία και την αρχαιοαστρονομία. Μακάρι να βρεθεί κάποιος εδώ πέρα να έρθει να τα μελετήσει. Αυτά υπάρχουν στρώματα από πίσω που μπορεί να τα δει. Και ένας βράχος, ένα βουνό είναι σελίδα βιβλίου για τους γεωφυσικούς και για τους γεωαρχαιολόγους. Να. Ποιος θα νοιαστεί για όλα αυτά? Τι ωραία που θα ήταν να υπήρχε μια πεζοπορική διαδρομή, έτσι να ξεκινούσε μέσα από το Νέο Κόκκινο, από τον Αηγιάννη, με τα μπελίτσες, να τους έφερνε μέχρι εδώ, να τους πήγαινε στην Πίνια πιο κάτω, να τα βλέπαν αυτά οι άνθρωποι και να γυρνάγανε. Τι ωραία χαλαρή πεζοπορία θα ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Και αν δεν έρθεις εδώ, μπορείς να καταλάβεις το χώρο. Πώς ήταν η λίμνη Κοπαϊδα και πώς φεύγαν τα νερά της. Ναι, γιατί, συγγνώμη, γιατί αν δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα με τους πεσμένους βράχους, βλέπουμε την Κοπαϊδα πιάτο, ε. Να. Σε τι υψόμετρο είμαστε εδώ? Η Κοπαϊδα είναι στα 60, στα 60 μέτρα. Και εδώ είμαστε περίπου? Νομίζω πιο χαμηλά για να έρθει το νερό εδώ. Τώρα δεν ξέρω πόσο, 50. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ένα από τα σπουδαία αποστραγγιστικά έργα των Μηνιών, που βρήκανε τον χώρο, έτσι, υπήρχε το σπήλαιο, και το διαμορφώσαν έτσι ώστε να αποστραγγίζουν την τεράστια Κοπαϊδα θάλασσα και να κρατάνε τόσο νερό όσο χρειάζονταν, είτε για να ποτίζουν είτε για να αλλιεύουν. Να, περιμετρικά της Κοπαϊδας υπήρχε ένα μεγάλο κανάλι, ήταν 8 μέτρα βάθος, 32 μέτρα πλάτος, και σε αυτό κινιούντουσαν με τις βάρκες και γύριζαν γύρω-γύρω. Και είχαν τις καταβόθρες, γιατί υπάρχουν πολλές καταβόθρες γύρω της περιοχής, και στο Ακρεφνίου και του Αλιάρτου. Λοιπόν, και όταν, ας πούμε, ήθελαν να κατεβάσουν τα νερά, διοχετεύαν στις καταβόθρες. Λοιπόν, και έτσι είχαν την Κοπαϊδα και είχαν τον πλούτο. Όσο νερό θέλανε. Να. Μάλιστα. Μετά, βέβαια, γίναμε μοντέρνοι. Να. Ένα κομμάτι υπάρχει όμως. Ένα κομμάτι της τάφρου αυτής. Της τάφρου αυτού. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό το κομμάτι, ναι. Θέλω να πω, μετά γίναμε μοντέρνοι και δεν θέλαμε λίμνες και θάλασσες δίπλα μας. Θεωρούσαμε το επάγγελμα του ψαρά, γιατί δεν με θες κυρά μου επειδή είμαι ψαράς. Λίγο υποτιμητικό, οπότε θέλαν όλοι να γίνουν αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Έτσι. Αλλά είναι ένας πολιτισμός ολόκληρος η Κοπαϊδα, εννοώ ο λιμναίος της πολιτισμός, που δυστυχώς πρέπει να
τον λέμε, να τον συζητάμε, να τον καταλάβουμε, γιατί περνάει κανείς με το αυτοκίνητο σήμερα, βλέπει κάπου δεξιά, κάπου αριστερά και δεν καταλαβαίνει ότι είναι δεν ήδη στο βυθό μια θάλασσα. Έτσι, μια αρχαία θάλασσα. Γι' αυτό και λεγόταν Κόπες το χωριό, κάτι από τα κουπιά. Ήθελε πολύ κουπί να πα εκεί πέρα, ή κατασκευάζανε κουπιά. Ή τα χωριά γύρω-γύρω έχουν θαλασσινά ονόματα. Αλίαρτο. Τι δουλειά έχει η λέξη Αλς σε ένα χωριό που είναι σημαίνει θάλασσα, που είναι μέσα στον κάμπο. Και όλα αυτά τα σχετικά, η Ακρόπολης του Γλά δίπλα. Γενικά είναι ένα υπέροχο σημείο που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, για αυτά που είπαμε. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να έρθει κανείς, να το αξιοποιήσει, να διαφερθεί κάποιος, όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν γνωστά. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε, για όλη τη βοήθεια που κάνατε. Θεωρώ σημαντικό το έργο που κάνατε. Και εγώ το θεωρώ υποχρέωσή μας. Έτσι. Μακάρι να ήταν και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ενεργό. Ενεργό. Αλλά δυστυχώς. Ας ακούσουμε τα πουλάκια. Thank you.